Δεν θέλουν, ναι. Μα να σας πω, δεν θέλουν. Γιατί ουδέποτε συστηματοποιήθηκε μια προσπάθεια η οποία ξεκινούσε κάποιες στιγμές από υπουργούς. Όπως παράδειγμα ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, από επειδή χρησιμοποιήσαμε το όνομα. Όπου με την βοήθεια και του αμερικάνικου, της αμερικάνικης υπηρεσίας και κυρίως με μια βοήθεια από τη Δανία που είχαμε. Μπράβο, από τη Δανία. Προσπαθούσαμε από τη Δανία να συστηματοποιήσουμε έναν τρόπο με τον οποίο οι έλεγχοι γίνονται αποτελεσματικοί. Τα κριτήρια είναι απλά και διαφανή και η σύλληψη της φοροδιαφυγής είναι εύκολη. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν πήγε να στηθεί κάτι τέτοιο ο επόμενος, με όλη αυτή τη συνδικαλιστική διαπλοκή μέσα, μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και εργαζομένων, λοιπόν, ακύρωναν κάθε προσπάθεια. Άρα, λοιπόν, έλλειψη πολιτικής βούλησης είναι αυτή που οδηγεί στο η Ελλάδα σήμερα να έχει τόσο μεγάλο χρέος.